Φτάσαμε λοιπόν και σε αυτό το στάδιο, στο οποίο πάνω έχουμε καρπούς. Τι πρέπει να σκεφτόμαστε τώρα πλέον που η ντομάτα μας έχει αρχίσει να κάνει έναν δεύτερο τρίτο σταυρό και πρέπει ουσιαστικά να την βοηθήσουμε στο μέγιστο. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να δώσετε σύνθετα λιπάσματα, όχι και τόσο αγαπημένο μου 20-20-20, και το λέω γιατί, δεν το λέω αγαπημένο για ποιον λόγο. Γιατί ο κόσμος το χρησιμοποιεί σχεδόν σε όλες τις καλλιέργειες και αυτό το λίπασμα το συγκεκριμένο είναι το καλύτερο για αυτού του είδους την καλλιέργεια. Δεν το χρησιμοποιούμε για πάσα δόση και ασθένεια όπως κάνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δίνουν ένα 20-20-20 που τα έχει όλα μέσα, τελειώνει η ιστορία και ξεπλένονται. Το 20-20-20 είναι άλλας. Αυτό σημαίνει ότι ο καλύτερος τρόπος για να το δώσεις είναι η υδρολίπανση. Διότι αν το κάνεις διαφυλικό και κάνει ζέστη και δεν προλάβει να απορροφηθεί, δημιουργεί επάνω στα φύλλα κρύσταλλο. Και όταν κρυσταλώνεται, πλέον πάβει να είναι απορροφήσιμο. Κάνει που κάνει και ζέστη και τα πράγματα γίνονται μπερδεμένα και τελειώνει η ιστορία. Άρα, το καλύτερο είναι να το χρησιμοποιήσετε στις σταγόνες σας. Όσοι δεν έχετε σταγόνες, μπορείτε να γεμίσετε μία ψεκαστήρα πλάτης με νερό και όμορφα και ωραία να βάλετε το 20-20, να βγάλετε από μπροστά το μπεκάκι και να αρχίσετε φυτό-φυτό να κάνετε ριζοποτίσματα. Όσοι έχετε υδρολίπανση, κάνετε υδρολίπανση. Όσοι πάλι θέλετε, κάνετε αυτό που κάνω εγώ. Κάτω από τη σταγόνα, με ένα κουταλάκι του γλυκού πάω και ρίχνω, ανοίγω τα λάστιχά μου, ποτίζονται και αυτό σιγά-σιγά λιώνει και πηγαίνει μέσα στο φυτό και το τρέφει. Είναι ό,τι καλύτερο χρειάζεται. Να πούμε ότι σε αυτό το στάδιο η ντομάτα είναι τρομερά αποτητική σε μαγνήσιο και ασβέστιο. Ο λόγος είναι για να μην μας κάνει τάπα, να μην έχουμε διάφορων είδων προβλήματα. Επίσης, δεν είναι κακή ιδέα να ψεκάσετε τις ντομάτες σας με βάκελο θουριγίας για να αποφύγετε χτυπήματα από σκουλίκια που είναι εχθρός αυτή την εποχή, όπως και η τούτα αψολούτα. Επίσης, υπάρχουν και μείγματα μικροοργανισμών τα οποία έχουν μέσα, εκτός από βάκελους, έχουν και μποβέρια μπασιάνα και άλλους μικροοργανισμούς μεταρρίζουν, οι οποίοι ψεκάζονται είτε στα φύλλα είτε κάτω στο έδαφος και αντιμετωπίζουν πάρα πολύ αποτελεσματικά τον αλευρόδι που είναι και μάστιγα. Εγώ θα σας πω το εξής, η συμβουλή τελευταία απευθύνεται και σε επαγγελματίες. Κάντε ψεκασμούς με αυτό το μείγμα μικροοργανισμών, το οποίο όποιος θέλει να το μάθει θα μας τηλεφωνήσει, υπάρχουν τα τηλέφωνά μας στο προφίλ μας, έτσι ώστε να του πούμε τι είναι. Δεν το κάνουμε εδώ live για λόγους καθαρά διαφημιστικούς. Και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε και θα σας πούμε πώς θα γίνει. Να σκεφτείτε ότι ένα σακουλάκι με αυτό το μείγμα κοστίζει γύρω στα 25 ευρώ και είναι για περίπου μισό τόνο νερό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι για τους επαγγελματίες είναι κάτι το οποίο είναι πολύ φτηνό, για τους ερασιτέχνες είναι ακόμα πιο φτηνό. Το πρόβλημα με τον ερασιτέχνη είναι ότι αυτό το προϊόν, αν το ανοίξει και το χρησιμοποιήσει, θα πρέπει μετά να το ξανακλείσει καλά, να μην περάσει υγρασία και να το συντηρήσει σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Μη σας πω, αν όχι σε ψυγείο, σε ένα υπόγειο στο οποίο η θερμοκρασία θα είναι αρκετά δροσερή ώστε ο μύκητας να μην χαλάσει. Αυτά λοιπόν με την καλλιέργεια της ντομάτας. Σε αυτό το στάδιο συνεχίζουμε να κλαδεύουμε και όσοι από εσάς αρχίζετε και κόβετε την ντομάτα γιατί βάλατε πιο νωρίς από μένα, τότε σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσετε να καθαρίσετε και τα φύλλα. Θα σας δείξω κάτι εδώ. Ήδη εμένα το σκουλικάκι μου την έκανε τη ζημιά και αν ανοίξω και από μέσα αισθάνομαι ότι θα το βρω. Και όντως, αν μπορέσω να το φέρω κοντά στην κάμερα, ίσως και να το δείτε. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε με το σκουλίκι που μας κάνει ζημιά στις ντομάτες μας αυτή την εποχή. Αυτές τις συμβουλές είχαμε να δώσουμε για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Ελπίζω να τα καταφέρνετε. Μην ξεχνάτε ότι από εδώ και πέρα αρχίζει και καίει ο ήλιος και να δείχνει τη σκίνηση από πάνω όχι μεγαλύτερο από 30%, μέχρι 30% πρέπει να είναι τα δίχτυα σκίας στις ντομάτες και στα υπόλοιπα λαχανικά, από εκεί και μετά κόβεται πάρα πολύ ο ήλιος, σταματάνε να φωτοσυνθέτουν καλά και δεν μεγαλώνουν τα λαχανικά. Άρα μέχρι 30% είναι καλά, ώστε να τα βοηθήσετε να μην χάνουν άνθη από τη ζέστη και φυσικά
Βιοενεργοποιητές, όταν ψεκάζονται ή εφαρμόζονται στο έδαφος, σας δίνουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα.